Όμορφοι φίλες και φίλοι, την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων, σύμφωνα με την νεοφιλελεύθερη άποψη, το κράτος και οι δημόσιες υπηρεσίες στοχοποιήθηκαν. Το δημόσιο υπέστη μεγάλες οριζόντιες περικοπές σε δομές και ιδιαίτερα στο προσωπικό που αγγίζει πλέον το 20%, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι συλλήβδην απαξιώθηκαν. Το 2015 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε ένα πελατειακό και γραφειοκρατικό κράτος σε κρίση λειτουργίας και εμπιστοσύνης. Παρέλαβε ένα δημόσιο τομέα απόλυτα διαβλητό από ιδιωτικά συμφέροντα. 3.000 απολυμμένους δημοσίους υπαλλήλους και το καθεστώς διαθεσιμότητας να επικρέμεται ως απειλή πάνω από όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και όλοι το θυμόμαστε. Παρέλαβε μια δημόσια διοίκηση χωρίς αξιοκρατία. Όλοι θυμόμαστε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, παραμονές εκλογών τέλη του Δεκέμβρη του 2014, με μια διοικητική πράξη, διόρισε όλους τους προϊσταμένους του δημοσίου χωρίς φυσικά κρίσης. Τι καταφέραμε και τι υλοποιούμε. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μία αναφορά σε όλους εκείνους τους υπουργούς οι οποίοι παλέψαν όλα αυτά τα χρόνια για να καταφέρουμε και να υλοποιούμε όλα αυτά που κατακτήσαμε. Στον Νίκο Βούτσι με τον Γιώργο Κατρούγκαλο, στον Παναγιώτη Κουρουπλή με τον Χριστόφορο Βερναρδάκη, στην Όλγα Γεροβασίλη, γιατί αυτά τα 4 χρόνια ο στόχος όλων και συλλογικά της κυβέρνησης ήταν η αποκατάσταση πρώτα απ' όλα των αδικιών που κληρονομήσαμε και η κατοχύρωση ενός δημοκρατικού και αποτελεσματικού κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για αυτά που πετύχαμε και για τις σημαντικές θεσμικές τομές που πραγματοποιήσαμε, ακόμα και αν δεν μπορέσαμε όλες να τις ολοκληρώσουμε. Και θα αναφέρω ενδεικτικά την απόδοση ιθαγένειας σε όλα τα παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς, τη θέσπιση του σύμφωνου συμβίωσης, τη νομική κατοχύρωση της ταυτότητας φύλου, την επαναφορά όλων των απολυμμένων δημοσίων υπαλλήλων και την κατάργηση του ντροπιαστικού καθεστώτος της διαθεσιμότητας. Και αυτό, σύντροφε Αλέξη, είναι απόδειξη αυτού που εσύ ως Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση πέτυχε, ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος διαπραγμάτευσης. Για το 2015, όταν ανέλαβε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ήμασταν ακόμα κάτω από μνημονιακή επιτήρηση και περιορισμούς. Αλλά καταφέραμε και τους απολυμμένους να επαναφέρουμε και τη διαθεσιμότητα να καταργήσουμε. Άρα και η διαπραγματευτική δύναμη είναι στο διακύβευμα των εκλογών. Εξασφαλίσαμε για πρώτη φορά τη διαφάνεια στην κινητικότητα του προσωπικού του δημοσίου, εφαρμόζοντας το ενιαίο σύστημα κινητικότητας. Υλοποιούμε ένα δημοκρατικό και ψηφιακό σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Θεσμοθετήσαμε ένα διάβλητο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο με τη συμμετοχή του ΑΣΕΠ και έτσι επιτέλους μετά από 10 χρόνια στην ελληνική δημόσια διοίκηση πραγματοποιήθηκαν ξανά αξιοκρατικές κρίσεις. Διασφαλίσαμε στη νέα εποχή μετά τα μνημόνια την εφαρμογή του κανόνα 1:1 στις προσλήψεις στο δημόσιο και υλοποιούμε ήδη το 2019 στοχευμένες προσλήψεις στις μεγάλες προτεραιότητες της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, των υπηρεσιών που είναι προς όφελος του Έλληνα πολίτη. Ενισχύσαμε τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί για μας, για να είναι αποτελεσματική η δημόσια διοίκηση, χρειάζεται να επενδύσουμε πραγματικά στους δημοσίους υπαλλήλους και όχι να τους απαξιώνουμε και να τους διασφαλίσουμε το κατάλληλο εκείνο εργασιακό περιβάλλον για να μπορούν να αποδίδουν καλύτερα. Θεσπίσαμε ειδικές διατάξεις πρόσληψη στο δημόσιο για τα άτομα με αναπηρία και για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γιατί πιστεύουμε ότι η ουσιαστική ισότητα απαιτεί και προϋποθέτει θετική δράση. Θεσμοθετήσαμε για πρώτη φορά ένα σύστημα πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού για τις προσλήψεις. Για μας δεν είναι αυτός σκοπός. Δεν είναι απασπασματικά όπου θέλουμε κάνουμε προσλήψεις όπως εύκολα μας κατηγορούν.
Εμείς έχουμε σχέδιο βάσει των αναγκών του δημοσίου, της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και φυσικά του δημοσιονομικού μας πλαισίου. Θεσμοθετήσαμε το παρατηρητήριο της δημόσιας διοίκησης, γιατί για μας οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι απλώς κάτι που σημαίνει απορρίθμιση ή μείωση των δικαιωμάτων, αλλά πάνω απ' όλα αξιολόγηση των ίδιων των μεταρρυθμίσεων και των πολιτικών μας, ώστε συνεχώς να βελτιώνεται το δημόσιο προς όφελος της κοινωνίας και του πολίτη. Ιδιαίτερο βάρος δώσαμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και αυτή είναι και η πρόκληση για το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιείται το ψηφιακό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Προχωράμε το ψηφιακό ΚΕΠ και προχωράει και θα υλοποιηθεί μέσα στο 2020 ένα εμβληματικό έργο που υπέγραψε ο Νίκος ο Παπάς, το ΣΥΔΕ, το σύστημα διακίνησης εγγράφων και ηλεκτρονικών υπογραφών στο δημόσιο, για να μην υπάρχει πλέον κανένα χαρτί σε 12 μήνες στο δημόσιο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το κράτος και η δημόσια διοίκηση είναι συνεχμή της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και είναι φυσικό, γιατί είναι ένας από τους τομείς, όπως είναι το κοινωνικό κράτος και τα εργασιακά, όπου οι ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές ανάμεσα στην προοδευτική αριστερή πρόταση και το νεοφιλελεύθερο και συντηρητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφείς και είναι ξεκάθαρες. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μία συνεχή στοχοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Βλέπουμε μία συνεχή κλιμάκωση αυτή της στοχοποίησης και όλων αυτών των επιθέσεων. Υπάρχει ένας σαφής πολιτικός λόγος, συντρόφισσες και σύντροφοι. Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης στρώνουν το χαλί για να δικαιολογήσουν τις νεοφιλελεύθερες προτάσεις που φέρνουν στον χώρο του κράτους και της δημόσιας διοίκησης και για να δικαιολογήσουν πολιτικές οικειοθελούς επιστροφής στα μνημόνια. Όταν λέει ο κύριος Μητσοτάκης, και εδώ πρέπει να αναλογιστούμε όλοι, τι πρέπει να αποτρέψουμε και πόσο η ψήφος του καθένα μας έχει αξία σε αυτή την κατεύθυνση. Όταν λέει λοιπόν 1/5 επιστροφή στις προσλήψεις, σημαίνει ούτε μία πρόσληψη στην υγεία, ούτε μία πρόσληψη στην παιδεία, ούτε μία πρόσληψη στην πρόνοια, ούτε ένας νέος επιστήμονας και ερευνητής στο δημόσιο που τόσο το έχει ανάγκη για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό και την αναβάθμιση και ανανέωσή του. Και λέει ο κύριος Μητσοτάκης, 1/5. Τι σημαίνει 1/5, να μιλήσουμε με στοιχεία, συντρόφισσες και σύντροφοι, και όλοι με λόγια. Με το 1/1, με βάση τις αποχωρήσεις του 18, ήδη υλοποιούμε 9.040 προσλήψεις το 19. Αν τώρα εφαρμοζόταν το 1/5, θα σήμαινε ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε μόνο σε 1.800 προσλήψεις. Να σας πω ότι οριακά αυτές καλύπτουν τις παραγωγικές σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων και εξάλλου ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης είπε με σαφήνεια ότι η προτεραιότητά του είναι 1.500 προσλήψεις στην αστυνομία, που φυσικά να στηρίξουμε τα Σώματα Ασφαλείας, αλλά αυτό σημαίνει ότι ψεύδεται η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης όταν μιλούν ότι θα γίνουν προσλήψεις στα νοσοκομεία, στα σχολεία και τίποτα δεν θα αλλάξει. Η Νέα Δημοκρατία όμως πέραν του 1/5 στις προσλήψεις επιδιώκει, όπως δηλώνει, την ιδιωτικοποίηση δομών του κοινωνικού κράτους και του δημοσίου, επιδιώκει να παραδώσει δημόσιες λειτουργίες και υπηρεσίες σε κρατικοδίαιτα εργολαβικά συμφέροντα και μη γελιόμαστε. Πίσω από όλα αυτά υποκρύπτονται απολύσεις στο δημόσιο, γιατί όταν αλλάζει τις δημόσιες υπηρεσίες και τις παραχωρείς, υποκρύπτονται απολύσεις. Η δική μας προγραμματική πρόταση είναι σαφής. Σχεδιάζουμε για την επόμενη τετραετία θεσμικές αλλαγές και πολιτικές που εξασφαλίζουν ένα δημοκρατικό, σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. Ένα κράτος που λειτουργεί με βάση τους κανόνες και τις αρχές του κράτους δικαίου, που εγγυάται την ισονομία και την ισοπολιτεία σε όλους και σε όλες. Σε αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσουμε. Στον εξορθολογισμό των σχέσεων της πολιτείας με την Εκκλησία, με την προώθηση της πρότασής μας για διακριτούς ρόλους και τη συνέχεια του διαλόγου με την Εκκλησία. Στη θέσπιση του πολιτικού γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Στην πλήρη μετάβαση στο ψηφιακό δημόσιο με την ταυτόχρονη απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Στην ολοκλήρωση του ψηφιακού ΚΕΠ εντός του 2020, εξασφαλίζοντας έτσι για τον κάθε πολίτη εξυπηρέτηση ηλεκτρονικά,
από το σπίτι του, το γραφείο του, τη φορητή συσκευή του, τέρμα οι ουρές και η ταλαιπωρία γύρω από τις δημόσιες υπηρεσίες. Την ενίσχυση των δικαιωμάτων του πολίτη και τις διοικητικές διαδικασίες για ένα δημόσιο φιλικό και εξωστρεφές. Την αναβάθμιση των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων περαιτέρω στον χώρο του δημοσίου και επιτέλους στην υλοποίηση συλλογικών διαπραγματεύσεων και στο δημόσιο. Κάτι το οποίο εμείς, επειδή ήταν οι πρώτοι μήνες μετά την έξοδο από τα μνημόνια, δεν προλάβαμε να δρομολογήσουμε, αλλά δεσμευόμαστε για την επόμενη τετραετία. Στην πρόσληψη νέων επιστημόνων που να μπορέσουν να σηκώσουν το βάρος της αναβάθμισης και του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σε αυτή τη νέα περίοδο που διανύει η χώρα μας μετά τα μνημόνια, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση έχει δώσει ήδη το δείγμα γραφής της με ένα νέο μείγμα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αλλά και σαφείς δεσμεύσεις και υλοποίησή τους όσον αφορά τα δικαιώματα, τα κοινωνικά, όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν το δημόσιο τομέα. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι σαφείς οι διαφορές ανάμεσα στον προοδευτικό αριστερό πόλο και ανάμεσα στο συντηρητικό και νεοφιλελεύθερο πόλο που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Το διακύβευμα στις 7 Ιουλίου είναι κρίσιμο. Είναι σημαντικό. Τώρα αποφασίζουμε όλοι και ο καθένας μας για τη ζωή μας. Τώρα αποφασίζουμε για ένα καλύτερο δημοκρατικό και κοινωνικό μέλλον για τη χώρα μας και το λαό μας με προοδευτικό πρόσημο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και καλό για την αλληλεγγύη και ασφάλεια στην κοινωνία, τον Άσο Ηλιόπουλο.